η πρόσκληση του Κυρίου μας στον Τελώνη Μαθαίο είναι ένα καταπληκτικό γεγονός με τεράστια πνευματική σημασία. Ο Κύριος Σταυκέ κοίταξε τον Τελώνη, τον άνθρωπο που ήταν κατάσκητος από γεώδη πάθη, τον άνθρωπο ο οποίος ήταν ο διαγερές της βίας, της απάτης, της καταδοριέσεως, της καταδυναστέσεως, του εγκλήματος, της ρωμαϊκής εξουσίας στο λαό Θεού. Κοίταξε τον άνθρωπο που καθημερινά χρησιμοποιούσε την υγιεινή εξουσία για να επιβάλλεται στο λαό του. Τον προδότη που είχε γίνει ένα με τους κατακτητάς της πατρίδος, τον Τελώνη. Ένα πρόσωπο απόλυτα διαφευγημένο στη συνείδηση του λαού. Τον κοίταξε λοιπόν και του είπε, έλαψε. Χωρίς καμία υπόσχεση μελλοντικής αποκαταστάσεως, χωρίς καμία εξαγγελία σχεδιασμού για το μέλλον αυτού του ανθρώπου που είχε μάθει να ζει μέσα στην εξουσία, την επιβολή, την ισχύ και τη δύναμη. Και το πολύ σημαντικό γεγονός είναι ότι αυτός, ο Τελώνης, ο άνθρωπος του εγκλήματος του λεγόμενου Λευκού Κολάρου, ο άνθρωπος που ήταν ο εξουσιαστής και ο ισχυρός της ημέρας, ο εκπρόσωπος της ρωμαϊκής εξουσίας, χωρίς να λάβει καμία υπόσχεση για το μέλλον του, χωρίς να ρωτήσει τι θα γίνει με αυτό, χωρίς να ενδιαφερθεί για τα πράγματα που είχε μέχρι τότε, άφησε το Τελώνιο και τον ακολούθησε. Δεν υπάρχει πιο σημαντικό γεγονός από αυτό στην ανθρώπινη πραγματικότητα. Έτσι ξεκίνησε η εποπτεία του Ευαγγελικού Κηρύγματος. Έτσι ξεκίνησε ο μεγάλος αυτός αγώνας για την ανατροπή των κατεστημένων δομών του ψεύδους, της αναλήθειας, της αμαρτίας, του θανάτου, του διαβόλου από τον κόσμο των ανθρώπων. Χωρίς εξαγγελίες μεγάλες, χωρίς μεγαλεπίπεδα σχέδια, χωρίς υποσχέσεις για τιμές και δόξες. Απλά, ταπεινά, φιλάνθρωπα δυναμικά, ο Κύριος κάλεσε τους μαθητάς. Και εκείνοι ανταποκρίθηκαν πλήρως. Κατέβαν τα πάντα και ακολούθησαν αυτό. Κι όταν στην τρίχρονη αυτή πορεία, όπου ο Χριστός ευγγελίζεται την καινή κτήση και η άκουπα μας θεράπευε όλους, άρχισε να χνοφεγγίζει, να χνοδίζει στο βάθος δρόμου ο φρικτός Γολγοθάς και το εκούσιο και ζωοποιόν πάθος. Οι μαθηταί άρχισαν να αισθάνονται το μέγεθος της ευθύνης τους, καθώς ακολούθησαν τον ενσαρκωθέντα θεολόγο. Ο Μαθαίος λοιπόν, χωρίς να ακούσει καμία υπόσχεση, άφησε την εξουσία, τη δύναμη, την ισχύ, το χρήμα, την ισχυρή καταξίωση μέσα στο κοινωνικό γίγνεσθε της εποχής του, το εγκατέλειψε εκεί, αυτοσυγνή, αυθορή και ευάδησε τους. Το ίδιο έκαναν και οι μαθηταί Ανδρέας και Πέτρος, Ιωάννης και Ιάκωβος, Ιζελεβέ.
κατέληπαν τα δίκτυα, λέει, και τον πατέρα αυτόν της βάρκης τους εκεί στην λίμνη της Γενισαρέτ και ακολούθησαν το διδάσκαλο που μόνο ένα λόγο τους είπε «Δέχτε ο πίσω μου και πίσω ημάς αλλήλεις ανθρώπου». Αδελφοί μου, αυτός είναι ο αληθινός Θεός. Δεν έρχεται να μας εντυπωσιάσει, ούτε να μας καθησυχάσει την πεπτοκυρία στην είδησή μας, ούτε να χαϊδέψει τα πάθη μας, τις ανασφάλειές μας, αλλά έρχεται να συγκλονίσει τη ζωή μας και να μας δημιουργήσει ένα τέτοιο βαθύτατο συγκλονισμό που να εγκαταλείψουμε κάθε είδους κτιστή αναγκαιότητα, κάθε είδους επιφαινόμενο, κάθε είδους προσκαιρότητα και πεζότητα και να βαδίσουμε πίσω. Αυτό έκαναν οι Απόστολοι και σήμερα ο Ευαγγελιστής Ματθαίος.